Μάλλον γίναμε σοφότεροι από τη σημερινή συζήτηση. Ανακαλύψαμε ότι φταίνουν τα Golden Boys για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, εκτός από το προπατορικό αμάρτημα. Και το λέω αυτό γιατί έγινε μια συζήτηση που αναλώθηκε στα ποια Golden Boys παίρνανε λιγότερα ή περισσότερα, είχαν μεγαλύτερες ή μικρότερες αμοιβές επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και τα ΝΑΠΑΛ. Μια ανούσια αντιπαράθεση, κουραστική αντιπαράθεση, η οποία όμως χαϊδεύει αυτιά και καλλιεργεί αυταπάτες. Αλλά και ταυτόχρονα συγκαλύπτει τους πραγματικούς υπεύθυνους των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Συγκαλύπτει ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το κίνημα αλλαγής συμπλέουν στις στρατηγικές στοχεύσεις, έχουν κοινή ουσιαστικά στρατηγική σύγκληση. Και βεβαίως για την ακρίβεια προσπαθεί να συγκαλύψει πιο παράδειγμα στην ενέργεια ότι φταίει για την τεράστια ακρίβεια η απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη μετάβαση. Σε αυτό δεν συμφωνεί η κυβέρνηση βεβαίως. Δεν συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση αλλά και τώρα που είναι αντιπολίτευση ή το κίνημα αλλαγής. Βεβαίως. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν. Την υπερέτησαν και εξακολουθούν να την υπερετούν αυτή την πολιτική, η οποία έχει οδηγήσει σε ενεργειακή φτώχεια πριν την ακρίβεια στο 30% του ελληνικού λαού. Και είναι περήφανοι για το έργο που κάνουν ως κυβερνήσεις οι προηγούμενες και οι σημερινοί. Έτσι λοιπόν η απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε μια πολιτική υψηλών εγγυημένων τιμών στα αρπακτικά τον ΑΠΕ, επιδοτήσεις των επενδύσεων που κάνανε, σε ιδιωτικοποιήσεις και όχι μόνο στην ενέργεια και αλλού και δεν υπάρχουν καλές και κακές ιδιωτικοποιήσεις. Η ιδιωτικοποίηση είναι προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και του μεγάλου κεφαλαίου. Πάντα το κράτος πουλάει φτηνά και αγοράζει ακριβά. Έτσι λοιπόν όλες οι ιδιωτικοποίησεις γίνονται για το συμφέρον των κεφαλοκρατών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν υπάρχουν καλές και κακές ιδιωτικοποίησεις. Και αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών της απελευθέρωσης που ακολουθήθηκαν διαχρονικά ήταν το πολύ ακριβές ρεύμα που πλήρωνε ο ελληνικός λαός με τις συνεχείς αλλεπάλληλες ανατιμήσεις. Σε ανατιμήσεις οι οποίες συνέβαλαν και τα τέλη ρήπων. Μέσα από τα τέλη ρήπων έγινε η κιλοβατόρα η λιγνητική πιο ακριβή από τις υπόλοιπες κιλοβατόρες. Και αυτά τα τέλη ρήπων τριπλασιάστηκαν την τελευταία περίοδο που εκτόξευσε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η πολιτική της πράσινης μετάβασης, όπου και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία σήμερα, το φυσικό αέριο έχουν ως μεταβατικό καύσιμο στα σχέδιά τους για την περίοδο της απολιγνητοποίησης. Και το φυσικό αέριο είναι το εισαγόμενο φυσικό καύσιμο, που όλες οι κυβερνήσεις αυτό είχαν ως μεταβατικό καύσιμο. Και το οποίο βεβαίως η τιμή του εκτοξεύστηκε και λόγω γεωστρατηγικών ζητημάτων. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν αυτό των πολιτικών που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50% να εξαρτάται από το φυσικό αέριο, το εισαγόμενο καύσιμο, κατά 10% από εισαγωγές, κατά 30% από ΑΠΕ, η παραγωγή των ΑΠΕ και κατά 10% από λιγνίτη. Να ποιο είναι το ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ένα ενεργειακό μείγμα το οποίο οφείλεται για την ακρίβεια, οφείλεται για την αστάθεια του συστήματος και για την ενεργειακή εξάρτηση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συμβαίνει έχουμε αυτή την εικόνα. Όταν συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια σφοδρότατη διαπάλη, η οποία καταγράφεται και είναι διαπάλη ανάμεσα στη Γερμανία και στη Γαλλία, όπου βλέπουν ότι η μεταβατική αυτή περίοδος μέχρι να πάμε στην πράσινη μετάβαση θα είναι πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο, μιλάνε για δεκαετίες και η συζήτηση που γίνεται αν θα είναι το φυσικό αέριο ή η πυρηνική ενέργεια, το μεταβατικό καύσιμο. Η Ελλάδα πού μπαίνει σε αυτό, τι θα επιλέξει, το φυσικό αέριο ή την πυρηνική ενέργεια θα επιλέξει η Ελλάδα. Πετώντας στην άκρη το λιγνίτη ο οποίος θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί και να έχει συμβάλει στη φτηνή παραγωγή ενέργειας. Και τρίτο στοιχείο, το οποίο αποφεύγεται να τοποθετηθείτε, είναι ότι η τιμή καθορίζεται από το χοντρεμπόριο, από το χρηματιστήριο ενέργειας. Το χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζει την τιμή της κιλοβατόρας.
τη χονδρομπορική της τιμή. Και μάλιστα το χρηματιστήριο ενέργειας το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και αυτοί καθόρισαν και πώς θα ορίζεται η μέση χονδρομπορική τιμή, η μερίσια χονδρομπορική τιμή. Αυτή θα καθορίζεται από την ανώτερη τιμή της μεγαβατόρας που μπαίνει στο μείγμα κάθε μέρας. Άρα λοιπόν η ανώτερη τιμή καθορίζει τη μέση χονδρομπορική τιμή και αυτό δίνει ένα τεράστιο περιθώριο κέρδους στους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρία τον ΑΠΕ. Ενώ αντίθετα εκτοξεύει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Να λοιπόν, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών η ακρίβεια που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Και επί της ουσίας η πράσινη ενέργεια είναι μια ακριβή ενέργεια η οποία θα εντείνει ακόμη περισσότερο τα φαινόμενα της ενεργειακής φτώχειας. Και αυτή την ακρίβεια δεν πρόκειται να την αντιμετωπίσουν ούτε τα ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε οι προτάσεις ασπιρίνες που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κοινάλ. Γιατί επί της ουσίας, τι λέτε, λέτε ότι οι πιο φτωχοί μέσα από την φορολογία την οποία θα έχουν θα επιδοτήσουν τους εξαθλειωμένους. Αυτό λέτε. Επί της ουσίας. Δηλαδή μοιράζεται τη φτώχεια. Και μάλιστα άκουσα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να διαμαρτύρεται ότι παίρνει, λέει, από το πράσινο ταμείο για να δώσει τις επιδοτήσεις. Που αυτό πηγαίνει στις επενδύσεις για τις ΑΠΕ. Μα αν είναι δυνατόν να χαθούν τα χρήματα τα οποία θα τα πάρουν τα πρακτικά των ΑΠΕ για να κάνουν νέες επενδύσεις. Σε αυτό το σημείο έχει φτάσει η αντιπαράθεση. Και εμείς λέμε ότι βεβαίως πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο Λιγνίτης, πρώτα και η κυρία ο Λιγνίτης, για να έχει ευστάθει το σύστημα. Έχετε δαπανίσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις. Όμως δεν φροντίσατε να βάλετε νέα τεχνολογία παγίδευσης των ρήπων από την αξιοποίηση του λιγνίτη. Και από αυτή την άποψη, οι στόχοι πάλι πρέπει να είναι η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και βέβαια η κατάργηση όλων των έμεσων φόρων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ακρίβεια. Άλλωστε, η ακρίβεια είναι παιδί του συστήματος. Και αυτό προσπαθείτε να το συγκαλύψετε. Κατατρώγει το λαϊκό εισόδημα, το οποίο είναι πετσοκομμένο από τη φοροεπιδρομή που έχει υποστεί όλες αυτές τα χρόνια από τους φόρους που έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής επίθεσης στους μισθούς. Μια δεκαετία μετά ο μέσος μισθός παραμένει ο κατώτερος μισθός παραμένει χαμηλότερος από αυτός του 2012. Και χαίρεστε για αυτή την πολιτική, όσοι κυβερνήσαν και σήμερα και χθες. Μεγάλο κατόρθωμα κάνετε να έχετε το μισθό τον κατώτερο πιο κάτω από ήταν το 2012. Ο μέσος μισθός να είναι στα 980 ευρώ. Δηλαδή 780 καθαρά ο μέσος μισθός έχει φτάσει, έχει κατρακυλήσει με τις πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Όταν οι συντάξεις έχουν τσακιστεί από τους αλλεπάλληλους αντασφαλιστικούς νόμους, το 30% παίρνει λιγότερα από 500 ευρώ των συνταξιούχων και το 70% των συνταξιούχων παίρνει λιγότερα από 700 ευρώ και μπορεί να τα φέρουν βόλτα. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα όλων των πολιτικών που εφάρμοσε και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτή η κατάσταση με τη συντάξη δεν είναι αποτέλεσμα του νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο αποτέλεσε επί της ουσίας το νόμο Λεμιτόμο στην κοινωνική ασφάλιση και έβαλε το κεφαλοποιητικό σύστημα στο ασφαλιστικό σύστημα. Δεν είναι αυτός που μείωσε ακόμη περισσότερο τις συντάξεις, που αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης, που αύξησε τη συμμετοχή για την υγεία στους συνταξιούχους, που μείωσε τις παροχές. Αυτό το νόμο είναι που βιώνουν σήμερα οι συνταξιούχοι εξαιτίας και αυτού του νόμου τη συγκεκριμένη κατάσταση. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση με το σημερινό νομοσχέδιο και τι λέει? Μας ενδιαφέρει να μην ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι. Αλήθεια. Αυτό να γίνουν γρήγορα, λέει, οι συντάξεις. Και ποιος θέλει γι' αυτό, κύριε Υπουργέ? Ποιος θέλει? Εμείς λέμε καθαρά. Φταίει ο ίδιος που ευθύνεται για το γεγονός ότι κάθε φορά που βρέχει πνίγεται ο κόσμος, κάθε φορά που χιονίζει εγκλωβίζεται και κάθε φορά που πιάνει φωτιά καίγεται. Ο ίδιος υπεύθυνος είναι. Είναι το αστικό κράτος. Το κράτος σας που είναι ένα κράτος εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του.
γιατί είναι επιλεκτικά πολύ ικανό να εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική, είναι πολύ ικανό να θωρακίζει την εξουσία του κεφαλαίου, είναι πολύ ικανό να συμμετέχει στα γεωστρατηγικά παιχνίδια αναβάθμισης με τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, είναι πολύ ικανό να τσακίζει τον κόσμο στη φορολογία και είναι ανίκανο να προστατεύσει το λαό από την πανδημία, είναι ανίκανο να τον προστατεύσει από τις φυσικές καταστροφές, είναι ανίκανο στο να βγάζει γρήγορα τις συντάξεις. Αυτό είναι το κράτος το οποίο, το αστικό τοπίο, υπηρετείται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Και έχουν ευθύνες διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις για αυτή την κατάσταση. Και αυτή την διαχρονική ευθύνη θέλετε να συγκαλύψετε με την αντιπαράθεση εστιασμένη απλά και μόνο στον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων και στο ρυθμό διεκπαιρέωσης. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, επιταχύνεται το ρυθμό διεκπαιρέωσης. Δηλαδή κάνετε χάρη στους συνταξιούχους. Δεν τρέπεστε. Και εσείς και οι προηγούμενοι. Να υπάρχει αυτή η εικόνα με τις εκκρεμείς συντάξεις. Να περιμένει ο άλλος 3 και 4 χρόνια για να πάρει σύνταξη. Την εποχή της ψηφιακής μετάβασης. Την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Και λέτε ότι τώρα θα κάνει το μεγάλο βήμα. Αυτή είναι η δημόσια διοίκηση που εσείς έχετε δημιουργήσει. Όλες οι κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει. Και το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει, κύριε Υπουργέ. Έχετε στοχοποιήσει τους εργαζόμενους ότι φταίνε. Έχετε καταφύγει σε ένα κυνήγι μαγισσών. Όμως τη δημόσια διοίκηση ποιος τη διάρθρωσε έτσι όπως έχει διαρθρωθεί? Διαχρονικά. Από τις ρουσφετολογικές προσλήψεις μέχρι τις προαγωγές με την ίδια λογική και τα ίδια κριτήρια. Ποιος θέλει για τις τεράστιες ελλείψεις ανθρώπινο δυναμικό? Ποιος θέλει για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό? Δεν φταίνει οι κυβερνήσεις. Ποιοι φταίνε? Οι εργαζόμενοι. Αλλά είναι το εύκολο θύμα για να μπορέσετε να στοχοποιήσετε. Και σήμερα βρήκατε την ευκαιρία. Πονάει η δόντι για να κόψετε κεφάλι. Αυτό κάνετε με το νομοσχέδιο. Μεταθέτετε τις ευθύνες στους εργαζόμενους και επί της ουσίας προωθείτε τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις. Αλήθεια, δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, ποιος υπονομεύει τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων? Η πλειοψηφία ποιος την έχει? Η κυβέρνηση την έχει την πλειοψηφία. Γιατί δεν τα συγκαλείτε τα πειθαρχικά συμβούλια και κρύβεστε πίσω από τους συνδικαλιστές? Ότι οι συνδικαλιστές λέτε δεν θέλουν, αφού έχει συνέχεια την πλειοψηφία. Απλώς μέσα από αυτή τη διαδικασία στοχοποιείται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς είμαστε καθαροί. Ο καθένας κρίνεται από τη στάση του και τη δράση του, κύριε Υπουργέ, και οι συνδικαλιστές. Και εσείς, και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχετε αξιοποιήσει διάφορα συνδικαλιστικά στελέχη του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, τα έχετε χαϊδέψει για να μπορέσουν ακριβώς να κρατήσουν αυτή τη στάση ανοχής, στην καλύτερη περίπτωση, στο να υλοποιηθούν ο αντεργατικός κατήφορος και τα αντεργατικά μέτρα τα οποία λαμβάνετε. Έτσι λοιπόν, μέσα από το νομοσχέδιο προωθείτε στην ιδιωτικοποίηση επί της ουσίας του ΕΦΚΑ, της παροχής δηλαδή των συντάξεων, το μετατρέπετε επί της ουσίας σε μια ανώνυμη ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Θα πουλάει και πακέτα ασφαλιστικά, σε λίγο. Θα πουλάει και πακέτα υγειονομικής κάλυψης. Εκεί θα πάει το επόμενο βήμα, θα είναι αυτό. Για να μπορέσει, λέει, υποτίθεται να έχει έσοδα. Και ταυτόχρονα, τι άλλο ιδιωτικοποιείται, γιατί δεν απονέμει μόνο συντάξεις, κάνει και ελέγχους ο ΕΦΚΑ για αδήλωτη εργασία. Προχθές στην Πάτρα ακόμη ένας νεκρός καταγράφηκε, τον οποίο τον είχε κρύψει η εργοδοσία στο Πατάρι. Γιατί είχε πάει ο ΕΦΚΑ να κάνει έλεγχο για ανασφάλιση εργαζόμενους. 15 Παλαιστίνιους εργαζόμενους στο Πατάρι κρυμμένοι. Δεν τους βρήκε ο ΕΦΚΑ, ένας από αυτούς όταν έφυγε ΕΦΚΑ έπεσε και σκοτώθηκε. Εργοδοτικό έγκλημα. Και τον έλεγχο λοιπόν ιδιωτικοποιείται. Τον επιχειρήσω. Και ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεμπερδεύεται με τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Προχωράτε σε μια εντατικοποίηση
της εργασίας με πρόσχημα τα διάφορα υποτίθεται μπόνους που θα δώσετε και βεβαίως θα έχετε διαρθρώσει αυτόν το νέο ΕΦΚΑ με στελεχικό δυναμικό από την αγορά και με προκλητικούς μισθούς αν τους συγκρίνουμε με τους μισθούς που θα παίρνουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει. Υπάρχουν δημοσιονομικά ζητήματα που δεν μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις. Και βεβαίως η λύση δεν είναι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στα διάφορα προγράμματα όπως έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι με τους 638 εργαζόμενους που ήταν 8 μήνες ουσιαστικής σύμβασης, ούτε με την ανανέωση των συμβάσεων. Γιατί μέσα από αυτή τη λογική οι εργαζόμενοι κρατούνται σε ομοιρία και επί της ουσίας γίνεται υποχείριο των κάθε κυβερνήσεων για να μπορέσουν να διατηρήσουν πιο το δικαίωμά τους. Αυτό τους θέλετε. Τους θέλετε να τους έχετε ομοίρους και να τους πουλάτε εκδούλευση. Αλλά χρειάζονται εργαζόμενοι μόνιμοι και με δικαιώματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Και τόσο πολύ μάλιστα μοιάζεται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ που οι διαφορές σας είναι στο πώς θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ. Εσείς λέτε με την ανώνυμη εταιρεία, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε να παραχωρηθεί η ακίνητη περιουσία μετά από διαγωνισμούς στις διάφορες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Το ίδιο πράγμα, είτε Γιάννης είτε Γιαννάκης. Δεν αλλάζει κάτι. Γι' αυτό μάλιστα φαίνεται και ότι ο κύριος Τσίπρας στην πολύ ωραία παρέμβασή του ξέχασε να αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Το προσπέρασε ως δευτερεύον. Όμως η περιουσία του ΕΦΚΑ που είναι χρήμα των ασφαλισμένων έχει χτιστεί αυτή η περιουσία ξεπερνάει κατά πολύ το ένα δις που την έχετε υπολογίσει κύριε Υπουργέ. Είναι πολλαπλάσια η αξία της. Και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες όπου υπάρχουν και δημοσιεύματα και πληροφορίες και μια σειρά θέματα ότι θα αξιοποιηθούν μια σειρά ακίνητα υψηλής αξίας και στην Πειραιώς και στην Πανεπιστημίου που έχει και στην Κάνικος για να χτιστούν νέα ξενοδοχεία στα πλαίσια της αστικής ανάπλασης που δημιουργεί ο Δήμος Αθήνας αλλά και μια σειρά άλλα φιλέτα τα οποία έχει ο ΕΦΚΑ και τα οποία θα παραχωρηθούν για ένα κομμάτι ψωμί στους επιχειρηματικούς ομίλους για να χτίσουν τις business τους και την κερδοφορία τους. Γιατί κοιτάξτε, μην αυταπατάσετε ότι και εσείς θα κάνετε καλύτερη διαχείριση των ακινήτων διαχρονικά. Η διαχείριση που γίνεται στα ακίνητα γίνεται για ένα κομμάτι ψωμί τα παραχωρείτε. Γιατί το κράτος, το αστικό, πάντα παραχωρεί πολύ φτηνά την ακίνητη περιουσία την οποία έχει, την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται, τις επιχειρήσεις ιδιωτικοποιεί και τα πουλεί πολύ φτηνά για να μπορέσει τι, για να διασφαλίσει το κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί το αστικό κράτος, αυτός είναι ο ρόλος του, να θωρακίσει το κέρδος των καπιταλιστών. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω με αυτό. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα έχουμε μια συνολικότερη, μια νέα επίθεση, κλιμάκωση της επίθεσης στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Και όχι βεβαίως θα βελτιωθεί η θέση των συνταξιούχων, θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Εμείς λέμε καθαρά στους εργαζόμενους συνταξιούχους αυταπασχολούμενους ότι η διέξοδος δεν βρίσκεται στην εναλλαγή του διαχειριστή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής διαχρονικά, αλλά στην απειθαρχία με αυτή την πολιτική, στη σύγκρουση με αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή, την ταξική. Μέσα από τους αγώνες μπορούν να επιτύχουν επιμέρους κατακτήσεις ανάσας και ανακούφισης από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά πάνω απ' όλα, μέσα από αυτούς τους αγώνες μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη ριζική ανατροπή. Γιατί η δύναμη του λαού βρίσκεται στους αγώνες του και σήμερα στη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.